δεν μπορώ να βρω μεγάλα λάθη επιχειρησιακά, να βάλω κι εγώ τον εαυτό μου μέσα σε όλη αυτή την κατεύθυνση των επιχειρήσεων. Φυσικά οι απώλειες είναι μεγάλες, φυσικά μας έχουν συγκλονίσει όλους και αν θέλετε πάνω απ' όλα έχουν συγκλονίσει εμάς που διαχειριστήκαμε αυτή την πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και πιστέψτε με, δεν είναι καθόλου εύκολο να διαχειρίζεσαι μια κατάσταση που έχει τέτοιες δυσκολίες σε ακραίες συνθήκες αλλά και τόσες απώλειες και να πρέπει να είσαι υποχρεωμένος, γιατί έτσι πρέπει και έτσι έχουμε μάθει να συνεχίζουμε τον αγώνα, να συνεχίζουμε την πάλη για να μειώσουμε τις απώλειες, για να σβήσουν επιτέλους αυτές οι φωτιές. Και να σας μιλήσω και παραπέρα, γιατί περιμένω και την επόμενη ερώτησή σας ή την καταλαβαίνω ότι θέλετε, τη σκεφτόσαστε. Από την επόμενη μέρα της τραγωδίας ζήτησα για λόγους συνειδησιακούς περισσότερο και όχι λόγω λαθών παρέτηση από τη δική μου από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος μου είπε ότι είναι η ώρα της πάλης, είναι η ώρα της μάχης και οφείλουμε να παλεύουμε για να σώσουμε ό,τι είναι δυνατό από αυτό τον τόπο, από ένα τόπο που έχουν δημιουργηθεί τόσα προβλήματα διαχρονικά και έχω μάθει ότι την ώρα της πάλης παλεύουμε και συνεχίζουμε. Εγώ όμως έθεσα την παραίτησή μου στον κύριο Πρωθυπουργό και δεν την έκανε δεκτή.